Η παρέα του Ρίο επιστρέφει και αυτή τη φορά συναντά με τον Μπλου, την Τζούελ και τα τρία παιδιά τους να κατοικούν πλέον στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ο Μπλου αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ενσωμάτωσης στο νέο του περιβάλλον, όπου πέρα από τον εκδικητικό Νάιτζελ πρέπει να τα βγάλει πέρα και με έναν μεγαλύτερο Μπελά, που δεν είναι άλλος από τον πεθερό του. Η Τζούελ από τη δική της πλευρά επιμένει ότι πρέπει όλοι μαζί να γυρίσουν στον Αμαζόνιο για να μάθουν τα παιδιά τους να πετάνε. Την καινούργια αυτή ταινία κινουμένων σχεδίων υπογράφει ο Κάρλος Σαλντάνα, ενώ στην παραγωγή έχουμε τα Blue Sky Studios που έγιναν διάσημα μέσα από τη σειρά των ταινιών «Η Εποχή των Παγετώνων». Daddy! Daddy? Look at me, I'm a grandpa! Nice to meet you, sir. You will call me Pop Pop. Kids, go easy on old Pop Pop. You can call me, sir. Είναι μια ανάλαφρη ταινία και έχει πολύ πλάκα. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε κάτι που να αφορά τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς τους. Υπάρχει μια ισορροπία. Είναι ωραίο να έχουμε στις μέρες μας ταινίες που να αφορούν όλη την οικογένεια και όχι μόνο τα παιδιά. Οι ηθοποιοί που δανείζουν τις φωνές τους στο sequel του Ρίο είναι η Άντι Γκαρσία, Τζέσι Άιζενμπεργκ, Αν Χάθαουεϊ και οι τραγουδιστές Bruno Mars και Will.i.am, ο οποίος θα δώσει για άλλη μια φορά φωνή στο πουλί Πέδρο. Πρέπει να χρησιμοποιείς τη φαντασία σου σε αυτά τα project, γιατί είσαι μέσα σε έναν θάλαμο όπου δεν έχεις καμιά αίσθηση του τι γίνεται στην ταινία. Είσαι κυριολεκτικά μόνος σου και δουλεύεις με τον σκηνοθέτη. You're literally in your head and you're working with the... The director. That's what a blue macaw is supposed to look like. He is the... Σε αυτή την περίπτωση με τον Κάρλο Σαλντάν, αυτός είναι ο μαέστρος εδώ. Διευθύνει τα πάντα στην ταινία. Η ταινία Rio 2 βγαίνει στους ελληνικούς σχηματογράφους στις 10 Απριλίου. Rio 2. Keep celebrating. I'll be pooping on your party promptly. It only works when I do it. Okay.